Ακολουθώντας κατά βήμα την προκλητική ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, ο Μεβλουτσαβούσογλου 2-24 ώρα μετά τον Τουρκοπρόεδρο, έρχεται σε συνέντευξή του να θέσει ξανά όλα τα ανοιχτά κατά την Άγκυρα ζητήματα με την Ελλάδα. Soruyoruz. Neden adaları silahlandırdın anlaşmalara aykırı bir şekilde? Önce inkar ediyordu. Şimdi Türkiye'den tehdit var diyor. Anlaşmada böyle bir şey yok. Yani Türkiye'den tehdit algısı somut mu soyut mu? Neye göre tehdit var diyorsun? Onu söyle. Benim hava sahamı ihlal etti Türkiye diyor. Yunanistan bizim hava sahamızı ihlal ettiği zaman bizim askerimiz tabii ki karşılık verecek. Ενώ συνέχισε αναφερόμενο σε δίθεν παραβιάσεις των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η Άγκυρα αντιστρέφει πλήρως την πραγματικότητα προκειμένου να προβάλλει θέσεις που δεν αντέχουν στην κριτική. Τις απορρίπτουμε στο σύνολό τους. Και ενώ η Αθήνα έχει αποφασίσει να ενδυναμώσει τις συμμαχίες της και να παρακολουθεί με απόλυτη ψυχραιμία τις προκλητικές δηλώσεις της Άγκυρας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Onlar için önemli bir görevdir, siyasi görevdir. Her gün bir yere gidip ağlamak, Türkiye'yi şikayet etmek de bir hastalık haline gelmiş. Την ίδια ώρα λάδι στη φωτιά επιμένει να ρίχνει Άγκυρα, καθώς όπως ανακοινώθηκε, στις 9 Αυγούστου το 4ο γεωτρύπανο της Τουρκίας θα βγει ανοιχτά της Ανατολικής Μεσογείου. Son derece yüksek teknolojiyle donatılmış bir gemi. 7. nesil bir gemi olduğunu söyleyeyim. Söylemekte fayda var. Deniz kuvvetleri de eşlik edecek herhalde bizim fırkateynler. İhtiyaç oldukça sağ olsun bugüne kadar deniz kuvvetleri evet. Bizi o bölgede hiç yalnız bırakmadı. Όταν στέλνεις μαζί με το ερευνητικό ή με το γεωτρύπανο τώρα και 25 φρεγάτες και άλλα πολεμικά πλοία, τότε λες ότι εγώ είμαι εδώ έτοιμος για όλα. Η Τουρκία πάντως εμφανίζεται αισιόδοξη ότι θα εγκριθεί από το Κογκρέσο η πώληση των F-16 ή η αναβάθμιση των τουρκικών μαχητικών. Πιστεύουμε ότι θα βγει ένα θετικό αποτέλεσμα από το Κογκρέσο. Υπάρχουν διαφορετικές αξιολογήσεις σχετικά με την απόφαση. Μια ομάδα λέει ότι τα χέρια της Τουρκίας είναι δεμένα εξαιτίας της Ελλάδας. Μια άλλη ομάδα πιστεύει ότι αυτό το θέμα έχει πλέον παραδοθεί στη διοίκηση και η διοίκηση πρέπει να συμβάλλει στη λύση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Θα δούμε.